Ευχαριστούμε την κυρία Μακρύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και ο τρίτος κύκλος ερωτήσεων για την οικονομία. Πάμε στον τέταρτο κύκλο τώρα, που έχει να κάνει με τον κοινωνικό τομέα. Τη σκητάλη παίρνει τώρα ο κύριος Κιάρης, που αρχίζει τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων για την ενότητα κοινωνικός τομέας, ξεκινώντας από τον κύριο Κυρίτσι. Κύριε Κιάρη, στη διάθεσή σας 30 δευτερόλεπτα για την ερώτησή σας. Κύριε Κυρίτσι, ο χορός των αποχωρήσεων για την παράταξή σας ξεκίνησε από τον χειρισμό της συγκρότησης του οργανισμού πρόνοιας από τον στενό συνεργάτη σας παλιά, τον κύριο Κώστα Σλάνη. Η λίστα με τους άπορους αυξάνεται. Οι τροφοκάρτες υποτιμούν και υποβιβάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το καπί 4 χρόνια μετά παραμένει υπόσχεση. Οι εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι, στο ΚΔΑΠΜΕΑ, δεν ξέρουμε πότε πληρώθηκαν. Μέχρι πριν μερικές μέρες ήταν απλήρωτοι. Αν πληρώθηκαν τις τελευταίες, να μας το πείτε. Σπαταλούνται αφιδώς χρήματα σε βεγγαλικά, ηλουστρασιών, προπαγανδιστικά φυλάδια, καταιγισμός τηλεοπτικών σποτ και από την άλλη βλέπουμε ότι περικόψατε την τυρόπιτα και το φρούτο στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τελείωσε ο χρόνος. Ποια είναι η κοινωνική σας πολιτική? Πάμε λοιπόν στον κύριο Κυρίτσι για την απάντησή του στα 2 λεπτά. Ακούστε κύριε Κιάρη, εμείς πολιτική πρόνοιας με πολιτική τρόπιτας δεν πρόκειται να κάνουμε. Εμείς κάνουμε πολιτική πρόνοιας στην ουσία. Έτσι. Η πολιτική της τρόπιτας ανήκει σε αυτούς που σερβίριζαν τρόπιτες τόσα χρόνια στα παιδιά. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι για την πρόνοια δημιουργείται ένα ευρύτατο δίκτυο ασφάλειας του πολίτη με παροχή υγείας, όπως ο Καλλικράτης προβλέπει, οργανώνοντας τα δημοτικά ιατρία που είναι η πρώτη φορά που στο νησί Δισκό δημιουργείται δημοτικό ιατρείο με ήδη 2 γιατρούς που προσλήφθηκαν συν επισκέπτρια αδελφή νοσοκόμα. Και βεβαίως αυτό το δίκτυο υγείας και πρόνοιας να μπει σε όλο το νησί, με το κέντρο υγείας αντιμάχιας να διεκδικείται από τον Δήμο και να το πάρει ο Δήμος, να ξέρει ότι θα το πάρουμε. Είναι δεδομένο αυτό από την πρώτη του χρόνου, όπου θα δημιουργεί το στρατηγείο της πρόνοιας. Ταυτόχρονα, το ΚΑΜΠΗ ξεμπροκαρίστηκε και ευχαριστώ γι' αυτό και θα πρέπει να το πω τον Υπουργό τον κύριο Γερουλάνο, τον φίλο Υπουργό τον κύριο Γερουλάνο, τον φίλο Υπουργό τον κύριο Νικητιάδη και την γραμματέα του Υπουργείου την κυρία Μενδώνη για τη βοήθεια που μας έδωσε να ξεμπερδέψει από την αρχαιολογία. Έργο για το οποίο ο Δήμος επένδυσε πάρα πολλά λεφτά και άσχετα δεν φαίνονται σε ημερομίσθια προκειμένου να ξεμπροχαριστεί το έργο. Άρα λοιπόν μιλούμε για ένα ευρύτατο πλέγμα προστασίας του πολίτη που σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, πρέπει να απλώνεται και να καλύπτει τις ανάγκες του καθενός. Άλλωστε ο Δήμος Δισκό είναι ο μοναδικός Δήμος και πρώτος Δήμος που πήρε μέτρα προστασίας των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, των περιθωριοποιημένων ατόμων κλπ. Άρα λοιπόν το πρόγραμμά μας για την πρόνοια είναι εδώ. Θα το εφαρμόσουμε από την πρώτη του χρόνου. Όσο για τις τροφοεπιταγές και λοιπά, δεν είναι μόνο αυτές. Θα σας πω ότι η επιδοματική μας πολιτική είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτή που ξέρετε και από αυτή που λέτε. Τώρα, το μεταφορικό συνδέσμο, κυρία Παπαζαχαρίου, αγώνας του κυρίου Μπενέντου και του κυρίου Αλιφέρη. Άστε τα άλλα. Ο νόμος Σουφλιά που ανέφερε ο κύριος Καΐσαλης. Λυπάμαι, αλλά δεν διάβασε παρακάτω. Όπως επίσης δεν ξέρει για το μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει για τη διαφάνεια στη διαχείριση των έργων και την προστασία του δημόσιου χρήματος για το οποίο τουλάχιστον σε αυτήν την εστιακό βοάει η κοινωνία. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας. Περιόδων, κύριε Κιάρη, αν έχετε διευκρινιστική ερώτηση. 20 δευτερόλεπτα λοιπόν στη διάθεσή σας. Να μας διευκρινίσει λοιπόν ο κύριος Κυρίτσης τι εννοείται αυτό που είπατε ότι δίνεται πολύ περισσότερα από τις τροφοκάρτες και όλα αυτά. Για τις κοινωνικές δομές δεν μας είπατε. Ποιο είναι το σχέδιό σας για τα περιθωριοποιημένα άτομα, αυτά που γυρνάνε στον δρόμο ή τους ανήμπορους και τις κακοποιημένες γυναίκες, τα ανήλικα παιδιά? Αν τυχαίνει τέτοιο περιστατικό, θα βγούμε στο κουσκούς του Α και 2 να διαμαρτυρηθούμε. Προφανώς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ερώτηση από τον κύριο Κιάρη. 60 δευτερόλεπτα, κύριε Κυρίτσι, για την απάντησή σας. Όπως σας είπα προηγουμένως, κύριε Κιάρη, δημιουργείται ένα ευρύτατο πλέγμα το οποίο μέχρι τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού δεν την είχε αυτή την αρμοδιότητα. Ή είχε αρμοδιότητα μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Για όλους λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, όχι απλά έχουμε μεριμνήσει, αλλά και στον τροποποιημένο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου που ψηφίσαμε πριν ακόμα ψηφιστεί ο Καλλικράτης, έχουμε προβλέψει για αυτές τις θέσεις. Για αυτές τις λειτουργίες. Όπως είμαστε και η πρώτη παράταξη από την απελευθέρωση και μετά, που στο πρόγραμμα πρόνοιάς μας περιλαμβάνουμε τα πάντα. Τα πάντα, μηδενός εξαιρουμένου. Λοιπόν, και βεβαίως με το όπλο που μας δίνει τώρα ο Καλλικράτης, αυτά και βεβαίως θα υλοποιηθούν και υλοποιούνται ήδη, όπως σας είπα, με την πρόληψη των 2 γιατρών. Να σας πω και το πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολίτης στην ΚΟ, ο οποίος να μην προστατεύεται από την υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου. Ούτε ένας πολίτης. Ούτε ένας πολίτης σε οποιοδήποτε σημείο της ΚΟ βρίσκεται. Είτε στην Κέφαλη είτε στην πόλη. Έχουμε 2 κοινωνικές λειτουργούς ήδη που λειτουργούν από την πρώτη του χρόνου αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Και όλοι βρίσκουν σκέπη στον Δήμο της ΚΟ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν στην κυρία Παπαζαχαρίου που υποβάλλει την ερώτησή της στον κύριο Χατζηνικολάου με θέμα τον κοινωνικό τομέα. Κύριε Παπαζαχαρίου, 30 δευτερόλεπτα για εσάς.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πρώην είναι μια από τις μεγαλύτερες αγωνίες των πολιτών και δικαιολογημένα βέβαια. Οι αρμοδιότητες του Καλλικράτη επιτρέπουν στους Δήμους να αναπτύξουν τέτοιου είδους μηχανισμούς και υπηρεσίες, όχι βέβαια στη βάση του εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας όπως η Νέα Δημοκρατία πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, είχε θεσμοθετήσει, αλλά στη βάση μιας οργανωμένης και αποδοτικής λειτουργικής υπηρεσίας. Εσείς τι σχεδιάζετε να κάνετε στην περίπτωση που εκλεγείτε για αυτό τον τομέα? Ευχαριστούμε την κυρία Παπαζαχαρίου. Κύριε Χατζηνικολάου, ο λόγος εσάς. 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Δεν μπορώ να καταλάβω, η κυρία Παπαζαχαρίου, αυτή η επιμονή σας να αναφέρεστε στα κόμματα και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ειλικρινά, πιστέψτε με, τι θέλετε να περάσετε στον κόσμο? Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι εγώ δεν αισθάνομαι εκπρόσωπος κανένας κόμματος. Ήμουνα 12 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην ΚΟ. Έχω περισσότερους φίλους τώρα από ό,τι είχα όταν πρωτοανέλαβα την Προεδρία. Αυτό λέει πολλά. Από εκεί και πέρα παραιτήθηκα από τα κομματικά μου καθήκοντα, σας το δήλωσα. Είπα στη συνέντευξη τύπου στην οποία ήσασταν και εσείς παρούσα και άλλοι συνάδελφοί σας, ότι εγώ κατεβαίνω ενός υπερκομματικού ψηφοδελτίου ηγούμενος και από εκεί και πέρα χρήσμα δεν ζητάω από κανένα. Το χρήσμα το δίνει μόνο ο λαός. Αν θέλει κάποιο κόμμα να μου δώσει στήριξη, πολύ ευχαρίστως και θα το πω και ευχαριστώ. Ήρθε η στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, όχι το χρήσμα, διότι έκρινε ότι είμαι ικανός, ότι έχω κοινωνική αποδοχή. Ευχαρίστησα όπως δημοσίως, όπως είπα, μακάρι το παράδειγμα να το ακολουθούσαν και άλλα κόμματα. Διότι εμείς είμαστε μια παράταξη που ενώνει τον κοάκο λαό. Δεν το διχάζει. Αυτό λοιπόν όσον αφορά, για να ξεκαθαρίσουμε αυτές τις, τους προβληματισμούς τους, τις αιμονές τις οποίες έχετε. Από εκεί και πέρα, εκτεθειμένοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν χρήματα και μάλιστα από κυβερνητικά κόμματα. Και αν θέλετε επίσης να σας πω, η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας είναι στήριξη ενάντια του μνημονίου. Διότι η Νέα Δημοκρατία ευθέως μέσα στη Βουλή πήρε θέση ενάντια στο μνημόνιο. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή ο κόσμος να καταλάβει, να εννοήσει ότι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στον κυβερνητικό ή στηρίζονται από τον κυβερνητικό σχηματισμό, η ανάδειξή τους, η ψήφισή τους σημαίνει νέα μέτρα. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, είναι πάρα πολλά. Για μας πάνω απ' όλα είναι επίκεντρο, πάνω απ' όλα υπάρχει ο άνθρωπος. Ναι, είναι καλό να βάζουμε πλάγιες, αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που πατούν πάνω σε αυτές τις πλάγιες. Ναι, είναι καλό να γίνονται φιέστες, αλλά πρωτίστως οι άνθρωποι πολύ, που υποφέρουν και δυστυχώς. Κυρία Παπαζαχαρίου, θα αξιοποιήσετε τη διευκρινιστική ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Πασανικολάκη λοιπόν με το ερώτημά του στον κύριο Μιλωνά. 30 δευτερόλεπτα για εσάς, κύριε Πασανικολάκη. Κύριε Μιλωνά, είστε υπέρ της σύμπραξης με ιδιώτες για την κατασκευή έργων στην παιδεία, στην πρόνοια και στην υγεία? Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις? Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πασανικολάκη. Η απάντηση από τον κύριο Μιλωνά στα 2 λεπτά. Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι ούτε αρνητική ούτε θετική. Έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή τη σύμβαση που θα κάνουμε. Το θέμα για μας είναι αν έχουμε την πολιτική ικανότητα να οργανώσουμε έτσι τις δημοτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να παράξουν ένα πλαίσιο παραγωγής έργου μέσος ΔΙΤ που να είναι συμφέρον για την κοινωνία μας. Προφανώς ο ιδιώτης θέλει να κερδίσει. Το θέμα όμως είναι πώς εμείς διασφαλίζουμε την ποιότητα του έργου και την αποδοτικότητα για την τοπική κοινωνία. Ναι, προφανώς, εάν μπορούμε να κατακτήσουμε μια τέτοια ποιότητα και να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο ΣΔΙΤ, το ΣΔΙΤ δίνει τη δυνατότητα να λυθεί κάποιο αναπτυξιακό έργο το οποίο έχουμε ανάγκη. Για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ το νέο εμπορικό λιμάνι ή το καινούριο λατομείο. Εάν δεν μπορούμε και φαίνεται ότι στην επόμενη περίοδο δεν μπορούμε να τα κάνουμε με ίδια κεφάλαια, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα ίδια κεφάλαια στο Δήμο, τότε πρέπει να δούμε και τη διαδικασία των ΣΔΙΤ ή τη διαδικασία της δανειοδότησης ή τη διαδικασία άλλων μορφών επιχειρηματικής δράσης εκ μέρους του Δήμου, τα οποία όλα όμως αυτά μπαίνουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο συνεξέτασης και βγαίνει μια πολιτική απόφαση για το πώς θα πραγματοποιήσει ένα έργο. Προφανώς δεν αποκλείουμε καμιά μορφή διαχείρισης προκειμένου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την κοινωνία μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλωνάκη.